Πρέπει να διαβάσουμε καταρχήν για ποιο λόγο έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οργάνωση της υπόθεσης των συμβολέων, των συμβάσεων για την εξασφάλιση των εμβολίων. Υγεία και εμβόλιο ως κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα που θα πουλιέται και θα παράγεται με μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Ξεκίνησαν λοιπόν να διαφημίζουν το εμβόλιο ότι θα γίνουν μέσα σε ένα μήνα 1 με 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί και ότι τσακ μπα μέσα σε λίγους μήνες θα έχει τελειώσει η υπόθεση, θα έχει καθαρίσει. Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Υπήρχε προθυμία από πλευράς φαρμακευτικών εταιριών να επενδύσουν στα εμβόλια στην αρχή της πανδημίας, γιατί είχαν προχωρήσει σε μαζική παραγωγή του εμβόλιου της γρήπης το 2009 και τελικά πολλές παρτίδες έμειναν στις εταιρείες, έμειναν αδιάθετες.